τους βιομήχανους και τους εργοδότες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που ενεργοποίησε με αυτόν τον τρόπο τον μνημονιακό νόμο Βρούτση-Σαμαρά της προηγούμενης κυβέρνησης, ο οποίος κατήργησε τις συλλογικές συμβάσεις και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που προέβλεπε αυξήσεις μόνο με βάση τους οικονομικούς δείκτες. Αυτός ο νόμος το προέβλεπε και το εφάρμοσε στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ήταν που εφευρέθηκε και το έσχος του υποκατώτατου μισθού. Αφού λοιπόν με τις συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόστηκαν από τις δύο αυτές κυβερνήσεις, οι μισθοί έμειναν στα τάρταρα για 5 συνεχόμενες χρονιές, πήραν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη την αύξηση κοροϊδία ένα 2%, όταν όπως περιγράψαμε προηγουμένως, ο πληθωρισμός τρέχει με τους ρυθμούς του 4,9 προηγούμενα και 8,5 μεσοσταθμικά έτσι την χρονιά που μας πέρασε. Σήμερα, μετά από αυτή την πενιχρή τελευταία αύξηση, η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το επίπεδο του κατώτατου μισθού, από την 16η θέση που βρισκόταν το 2021. Εδώ όμως θέλω να σημειώσω κάτι ακόμα. Πέρα από αυτό καθ' αυτό το πολύ χαμηλό επίπεδο των μισθών, το μνημονιακό καθεστώς που επιβλήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ με όλο το αντεργατικό του οπλοστάσιο παραμένει και ενισχύεται. Έτσι, ο νόμος Χατζηδάκη ήρθε να συμπληρώσει τον νόμο Κατρούγκαλου, η κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είπαμε προηγουμένως παραμένει, το ίδιο και η κατάργηση της επεκτασιμότητας και της μετενέργειας στις συμβάσεις. Στην πράξη, επίσης, έχει καταργηθεί η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, ενώ αντίθετα παραμένει το έκτρωμα του υποκατώτατου μισθού, παραμένει το πάγωμα των τριετιών και η κατάργηση των επιδομάτων. Ισχύουν επίσης το lockout της εργοδοσίας, η απαγόρευση απεργιών και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, το νέο σύστημα εκμετάλλευσης όχι μονάχα παραμένει άθικτο, αλλά γίνεται όλο και πιο δεσποτικό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η όποια αύξηση δοθεί στο μισθό που θα δοθεί για εκλογικούς λόγους, δεν θα μπορέσει ούτε στο ελάχιστο να αντισταθμίσει τη βίαιη και δραματική εσωτερική υποτίμηση των πραγματικών μισθών, τη βίαιη και δραματική υποτίμηση της αξίας της εργατικής δύναμης που έχει επέλθει με όλα τα παραπάνω. Εδώ χρειάζεται να σημειώσουμε επίσης ότι πέρα από αυτές καθ' αυτές τις μνημονιακές κυβερνητικές πολιτικές, κυρίως τον Τσίπρα και Μητσοτάκη, ευθύνη έχουν και οι ηγεσίες των γραφειοκρατικοποιημένων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στην επίθεση των μνημονίων, η ΓΕΣΕ και ιδιαίτερα την τελευταία 7 ετία έμεινε σχεδόν με τα χέρια σταυρωμένα, παρακολουθώντας απλά σαν θεατής την αύξηση που δόθηκε από την κυβέρνηση τώρα τελευταία. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι οι κλαδικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί συνολικά από το 2020 μέχρι σήμερα δεν ξεπερνά τις 24. Ποια ήταν όμως τα υποτιθέμενα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας που έχει πάρει η κυβέρνηση? Εννοείται ότι κανένα από αυτά τα μέτρα δεν είναι μέτρο πραγματικής αναπούφησης και προστασίας της λαϊκής κατανάλωσης, όπως παραδείγματος χάρη θα ήταν μια διατίμηση των βασικών προϊόντων, την αριθμική αύξηση των μισθών και των συντάξεων ή η μείωση του ΦΠΑ. Πριν από λίγους μήνες, όταν άρχισε να ανεβαίνει ο πληθωρισμός και ταυτόχρονα να αυξάνονται προκλητικά τα κέρδη των καπιταλιστών, ο Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι θα φορολογηθούν μέχρι και 80% τα υπερκέρδη τους. Στην πραγματικότητα, η φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας κατέληξε να είναι μόλις 373,5 εκατομμύρια ευρώ, όταν μόνο για το πρώτο 9μηνο του 2022 τα κέρδη της Motorola ήταν σχεδόν 1,3 δις και τα κέρδη των πρώην ΕΛΠΕ, της Hellenic Energy, ήταν κοντά στο 1,4 δις. Στη συνέχεια, βέβαια, κατά την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε στο Λονδίνο σε μια εκδήλωση του Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου, ο Μητσοτάκης φρόντισε να καθησυχάσει τους παρόχους, τις τράπεζες και τους επιχειρηματίες, αποκλείοντας κατηγορηματικά ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών. Το είχαν αποφασίσει προηγουμένως στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε των τραπεζών λοιπόν στη φορολόγηση θα προχωρούσε, ούτε των άλλων μεγάλων επιχειρήσεων. Βέβαια, ούτως ή άλλως, οι μεν πάροχοι της ενέργειας είχαν ήδη αρνηθεί να αποδεχτούν αυτή τη φορολόγηση που είπαμε των υπερκερδών τους, που ούτως ή άλλως κοροϊδία θα ήταν. Οι δε τράπεζες παρουσιάζουν όλες μια έκρηξη των κερδών τους το 2022 και για να πω έτσι χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα, με τα στοιχεία που οι ίδιες δημοσιεύσανε, για τους 9 πρώτους μήνες του 2022 η Εθνική Τράπεζα αύξησε τα κέρδη της κατά 41%. Η Eurobank κατά 66%, η Alpha Bank κατά 8%,
Η Τράπεζα Πειραιώς κατά 15,3%. Αύξηση επίσης ανακοίνωσε ότι έχει αλβατώδη κιόλας, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο ποσό, και η Τράπεζα της Ελλάδας. Τέλος, το πρώτο εξάμεινο του 2022, τα κέρδη των 152 εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο ήταν διπλάσια από αυτά του 2021. Αντί λοιπόν να φορολογήσει όλους αυτούς στον δρόμο για τις εκλογές, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κοροϊδεύει με αυξήσεις στους μισθούς που δεν φτάνουν ούτε για να αγοράσει κανένας ένα κουδούνι την ημέρα, με δίθεν αυξήσεις που είναι μια ελάχιστη επιστροφή των κλεμμένων χρημάτων και με 200 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, με επιδοτήσεις ψίχουλα στη βενζίνη και καλάθια ελεημοσύνης που επιχειρεί να τα παρουσιάσει σαν λύση μπροστά στην απότομη φτωχοποίηση των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι η θετική πορεία της οικονομίας, η υπεραπόδοση των φορολογικών εισόδων και η επιδόση του τουρισμού που πέτυχε η κυβέρνηση της επιτρέπει να κάνει αυτές τις αγαθοεργίες των διάφορων κουπονιών. Στην πραγματικότητα, αποσπά τεράστια ποσά από τους εργαζόμενους μέσω της άγριας φορολογίας, το ΦΠΑ, τους ειδικούς φόρους των καυσίμων κτλ. Παραδείγματος χάρη, το 2022, μέσα σε 9 μήνες, ο κόσμος έχει πληρώσει πάνω από 40 δισεκατομμύρια σε άδικους φόρους, 5 δισεκατομμύρια παραπάνω από αυτά που υπολόγιζε η κυβέρνηση ότι θα βγάλει, 1,1 δισεκατομμύρια εκ των οποίων προέρχεται από το ΦΠΑ. Ένα μεγάλο μέρος από αυτούς τους υπερβολικούς φόρους που υφαρπάζει η κυβέρνηση είναι αυτό που αυξάνει στην πραγματικότητα τα έσοδα του κράτους και είναι επίσης και τα υπερκέρδη των διαφόρων εταιριών ενέργειας, των διοικητηρίων κτλ. Και ένα μικρό κομματάκι από αυτά, κάποια ψίχουλα από αυτά, τα επιστρέφει με τη μορφή επιδομάτων, κυρίως στα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κόστος του τελευταίου επιδόματος που διαφημίζει η κυβέρνηση του Market Pass, που θα προέλθει υποτίθεται από τη φορολόγηση των υπερκερδών των διοικητηρίων, είναι ίσα ίσα 650 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες δίλησης, όπως είπαμε και προηγουμένως, τα ΕΛΠΕ και η Motor Oil, δεκαπλασίασαν η μία και πενταπλασίασαν οι άλλοι τα κέρδη τους την προηγούμενη χρονιά. Επίσης, τι να πει κανένας για αυτό το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο πέρα από τη χαμηλή ποιότητα των προϊόντων που περιλαμβάνει, ας πούμε είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχουν νοπά, φρούτα και λαχανικά μέσα, δεν ενοχλεί στο παραμικρό την κερδοσκοπία των σούπερ μάρκετ, αφού δεν τα εμποδίσει σε τίποτα να προχωρήσουν σε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις στα προϊόντα που είναι εκτός καλαθιού. Το λέω τώρα, ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν αυξήσει κατά 20% τα κέρδη τους τη χρονιά που πέρασε. Επιπλέον, τέτοιου είδους μέτρα δημιουργούν το ιδανικό έδαφος για να υπάρξουν συμπράξεις προμηθευτών και αλυσίδων σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε στο τέλος να εκτοπιστούν οι πιο μικροί ανταγωνιστές, χωρίς στην πραγματικότητα να οδηγεί στο παραμικρό και η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Ένα μπάρο, δύο τριγώνια δηλαδή. Τα έκτακτα επιδόματα του Μητσοτάκη, πέρα από την προσαρμογή μιας ολόκληρης κοινωνίας, της δικής μας κοινωνίας, στη μίζερη λογική της ελεημοσύνης, έχουν επίσης σαν στόχο να συσκοτήσουν τη βίαια διανομή του εισοδήματος σε βάρος των εργαζομένων που επιβάλλει με την οφειλελεύθερη πολιτική του, για να πλουτίζουν οι ελάχιστοι επιχειρηματίες και το κεφάλαιο. Σήμερα, το φτωχότερο 40% του πληθυσμού της Ελλάδας κατέχει μόλις 4,5% του συνολικού πλούτου. Όταν το 2009, που μας πήγαμε μετά στα μνημόνια, κατήχε το 6,5% του συνολικού πλούτου. Και όλο και μικραίνει αυτό το ποσοστό. Την ίδια στιγμή το αντίστοιχο πλουσιότερο 10% είναι σταθερά ψηλότερο από την προ-κρίσης κατάσταση που βρισκόταν. Δηλαδή σήμερα κερδίζει το 41,3% έναντι 38,8% που κέρδιζε το συνολικό πλούτο που κέρδισε το 2009. Θα μπορούσε ένα όπλο αντιμετώπισης της κρίσης και συγκράτησης των τιμών να είναι η επιχειρήση του δημοσίου. Σε όλο τον κόσμο, μάλιστα αυτή τη στιγμή, γίνονται επανακρατικοποιήσεις μεγάλων επιχειρήσεων ενέργειας και όχι μόνο ενέργειας, ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν τον πληθωρισμό. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, αντίθετα, του ΣΥΡΙΖΑ πιο πριν και τώρα του Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, ιδιωτικοποιούν τα πάντα. Ξεπούλησαν τελείως τη ΔΕΗ και έβγαλαν στο σφυρί την ΕΙΔΑ. Μάλιστα, ο Μητσοτάκης πανηγύρισε την έξοδο της Ελλάδας από την υποτιθέμενη έξοδο της Ελλάδας από την ενισχυμένη εποπτεία, με αντάλλαγμα την περαιτέρω εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, τη μεταφορά δηλαδή στο υπερταμείο ακινήτων του δημοσίου, όπως τις υποδομές της ΔΕΠΑ, το φυσικό αέριο δηλαδή, της Ελματίας, της Αττικής Οδού,
του ΟΚΑ, των λιμανιών της Αλεξανδρούπολης, της Ιγουμενίτσας, του Ηρακλείου, των αποθηκών αερίου της Νότιας Καβάλας, πάει λέγοντας. Και μάλιστα έχουν ανακοινώσει ότι ετοιμάζουν και ένα νέο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, νέων ιδιωτικοποιήσεων, όπου ουσιαστικά θα πουλήσουν ό,τι έχει απομείνει από τις υποδομές της χώρας. Αποδρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια, μαρίνες, κάμπινγκ, ό,τι έχει μείνει. Άρα θα αντέκρινε κανείς με μια άλλη διαχείριση, με επανακρατικοποιήσεις, με αυξήσεις μισθών, με ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, με επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων, θα μπορούσε η κατάσταση να αναστραφεί. Δηλαδή, υπάρχει προοπτική άσκησης μιας τέτοιας πολιτικής από τους μυστήρες της εξουσίας που έχουμε αυτή τη στιγμή. Για να απαντήσουμε, πρέπει νομίζω πρώτα απ' όλα να εξετάσουμε ποια είναι η οικονομική πραγματικότητα σήμερα στην Ελλάδα. Αυτή η πραγματικότητα, η οποία εσκεμμένα αποκρύπτεται τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από την αντιπολίτευση, αλλά που ήδη αποτυπώνεται στις επίσημες μετρήσεις και θα αποκαλυφθεί φυσικά μετά τις εκλογές. Ποια είναι η κατάσταση που θα πρέπει να αντιμετωπίσει όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση. Ποια είναι η κατάσταση που θα πρέπει. Πόση βάση έχουν οι υποσχέσεις που δίνουν η ΜΕΡ και η ΔΕ, από τη μία και από την άλλη πλευρά, ότι μετά το επόμενο διάστημα έχουμε μπροστά μας ανάκαμψη, έχουμε μπροστά μας ανάπτυξη, άρα μπορούμε να έχουμε και μια πιο φιλολαϊκή πολιτική, τώρα που έχουμε τελειώσει με τα μνημόνια και τις πανδημίες. Πρώτον, η Ελλάδα σήμερα έχει δημόσιο χρέος 400 δισεκατομμύρια. Και αυτό αντιστοιχεί στο 190% του ΕΠΤΙΣ. Είναι πολύ μεγαλύτερο από το χρέος που είχε η Ελλάδα όταν μπήκαμε στα μνημόνια. Τότε ήταν 355 δισεκατομμύρια και αντιστοιχούσε στο 170% του ΕΠΤΙΣ. Έχει πάνω από 100 δισεκατομμύρια προβληματικά κόκκινα δάνεια. Έχει 110 δισεκατομμύρια οφειλές προς το δημόσιο και τις εφορίες. Έχει 36 δισεκατομμύρια οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή, συνολικά, χωρίς να υπολογίσουμε τα χρέη μεταξύ των πολιτών ή σε άλλους φορείς, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το χρέος ανέρχεται σε 640 με 650 δισεκατομμύρια ευρώ, 3,5 φορές ψηλότερο από το ΕΠ όλης της χώρας. Δεύτερον, η ανάπτυξη κατά 6,2% που παρουσιάζει η κυβέρνηση σαν επίτευγμά της, έγινε με πληθωρισμό της τάξης του 9,5%. Πράγμα που σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της είναι λογιστική ανάπτυξη. Γιατί οφείλεται σε πληθωριστικές τιμές, σε σύγκριση με τις τιμές του 2021 και όχι σε πραγματικές αξίες. Τρίτον, την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τριακουσών συναλλαγών, αυτό δηλαδή που μας λέει πόσα πρέπει να δανειστεί η χώρα από το εξωτερικό, αυξήθηκε κατά 6,7 δισεκατομμύρια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πάνω από το 5% του ΑΕΠ. Μάλιστα, όταν αυτό το έλλειμμα διαμορφώθηκε, όπως είπαμε, το δεκάμηνο Ιανουάριο με Οκτώβριο του 2022, δηλαδή την περίοδο που είχαμε ανάπτυξη 6,2%. Τέταρτο, το δεκάμηνο, το ίδιο δεκάμηνο του 2022, οι εισαγωγές σε πραγματικούς όρους αυξήθηκαν 4 φορές πάνω από τις εξαγωγές. Με αποτέλεσμα, σύμφωνα πάλι με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφωθεί αυτό το δεκάμηνο κατά 63,2% και να ανέλθει σε 31 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 19 εκατομμυρίων που ήταν την περσινή χρονιά. Η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή. Έχει συρρυκνωθεί η πρωτογενής και η δευτερογενής παραγωγή και έχουμε ξεμείνει με λίγο τουρισμό και μερικές βασικές υπηρεσίες. Να πω εδώ για να το δείξω έτσι και ξεκάθαρα, ότι μέσα στο 2022 είχαμε ακόμα μεγαλύτερη πτώση της βιομηχανίας, η οποία βρίσκεται σε διαρκή πτώση τα τελευταία χρόνια, και έχει περιοριστεί η βιομηχανία σε σχέση με το ΑΕΠ στο 8,9% του ΑΕΠ. Το χαμηλότερο από το 1960 ποσοστό. Και επίσης η γεωργία, και αυτή κατέβει ακόμη παρακάτω, βρίσκεται στο 7% του ΑΕΠ. Πέμπτο, με βάση αυτά τα στοιχεία, η ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας προχωράει σε μία εφιαλτική πρόβλεψη για το 2023. Το 2023 θα έχουμε πτώση της οικονομικής ανάπτυξης από 6,2% σε 1-1,5%. Θα έχουμε γενική πτώση παντού. Θα έχουμε και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη, δηλαδή στον υπόλοιπο κόσμο. Και μάλιστα αυτό θα γίνει με συνθήκες πληθωρισμού
τουλάχιστον 5,8%. Αυτό σημαίνει ότι τα πραγματικά εισοδήματα που θα προκύψουν το 23 θα είναι πολύ κάτω από το 0. Και ότι οι ανάγκες του κράτους για δανεισμό θα αυξηθούν δραματικά και μάλιστα θα αυξηθούν σε μια περίοδο που τα επιτόκια ανεβαίνουν. Άρα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι εξίσου άσχημα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι συγκρούσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και εκεί στην περιοχή Κίνα-Ταϊβάν, η εκτόξευση των τιμών στην ενέργεια και στα τρόφιμα, αλλά και η ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού προϊονίζουν μια σημαντική και μεγάλη νέα οικονομική κρίση. Όλοι οι παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως παραδείγματος χάρη το ΔΝΤ και ο Bloomberg, δέχονται ότι το 2023 μια νέα ύφεση θα χτυπήσει την παγκόσμια οικονομία. Μπορεί οι εκτιμήσεις να διαφέρουν ως προς το ποιο θα είναι το βάθος αυτής της κρίσης. Σε γενικές όμως γραμμές συμφωνούν ότι θα είναι μεγάλο και περίπου το 1/3 της παγκόσμιας οικονομίας θα συρρυκνωθεί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή είναι η κατάσταση και ότι ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση του ελληνικού καπιταλισμού όπως τη σχεδιαγραφήσαμε, αντιλαμβανόμαστε ότι τόσο η κυβερνητική προπαγάνδα όσο και η υποσχεσιολογία των άλλων μνημονιακών δυνάμεων, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ., δεν ανταποκρίνεται σε καμία πραγματικότητα και μόνο στόχο έχουν να ξεγελάσουν αποκρύπτοντας τα πραγματικά τους σχέδια. Άλλωστε, δεν χάνουν ευκαιρία να δώσουν διαπιστευτήρια στους τραπεζίτες και το μεγάλο κεφάλαιο, όπως για παράδειγμα έκανε πριν από 2 μέρες.